Ξετυλίγεται το κουβάρι των συλλήψεων, πέντε συνολικά υπόπτων. Την ίδια ώρα όμω, στη στιγερή δολοφονία του Γιώργου Γεωργίου, άλλο Τσικίτο, το βράδυ τη 1η Μαρτίου, βυθίζεται και πάλι σε πυκνό σκοτάδι. Τα δύο καταζητούμενα αδέρφια, ηλικία 45 και 43 ετών, παραδόθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακα χθε βράδυ και το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακα. Εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτηση για τρει ημέρε. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτή τη υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου στην κατάθεση του, ο του Τσικίτο ισχυρίστηκε ότι ένα από τα δύο αδέρφια του παρουσιάστηκε ως το πρόσωπο που ελέγχει όλους τους πόντιους Παγκύπρια. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι... Πρόσωπο που είναι μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση που εκδικάζεται στο κακουριό δικαιολάρνακα κατήγγειλε ότι τον προσέγγισαν οι δύο ύποπτοι με σκοπό να τον επηρεάσουν για να αποσύρει και να μην μαρτυρήσει σε ποινικέ υποθέσεις που διερευνήθηκαν από το ΤΑΕ Αρχηγείου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, σε συνάντηση με τον δεύτερο ύποπτο, τον πληροφορήσε ότι κινδύνευε η ζωή του και θα έπρεπε να δεχθεί να λάβει χρηματικό ποσό ύψους 500.000 ευρώ να φύγει από την Κύπρο και να μην μαρτυρήσει εναντίον των υπόπτων διερευνώνται δικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος, συνωμοσία προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης και επηρεασμού μαρτύρων, παρεμπόδισης δικαστών και παρέμβαση σε δικαστική εξουσία. Αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2016. Τα δύο αδέλφια και άλλα τρία πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με την ίδια υπόθεση αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας το Σάββατο για ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους.